Μία ακόμη πρωτοπορία, αυτή τη φορά στην ανακύκλωση, καταγράφει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο συγκέντρωσε και ανακύκλωσε περισσότερους από 43 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων σε διάστημα μόλις 4 μηνών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης δράσης συστηματικής απομάκρυνσης και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων του. Για την υλοποίηση της δράσης, το Πανεπιστήμιο συνεργάστηκε με την Εταιρεία Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, η οποία είναι ο εγκεκριμένος φορέας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μάλιστα, της Εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ, είναι η πρώτη δράση ανάλογου μεγέθους που λαμβάνει η χώρα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η δράση ξεκίνησε από την Πανεπιστημίουπολη των Ιωαννίνων και θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση με την συλλογή και απομάκρυνση υλικού από όλα τα τμήματα του πρώην ΤΕΗ Ήπειρου σε Άρτα, Πρέβεζα και Ιγουμενίτσα. Με την πρωτοβουλία του, αυτή το Πανεπιστήμιο καταφέρνει μεταξύ άλλων να συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης, την ελαχιστοποίηση της επιβάρασης του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στις εν λόγω συσκευές, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στο χυτά, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως γυαλί, πλαστικό και μέταλλα και στην επαναχρησιμοποίηση χώρων που ήταν αποθηκευμένος όλος αυτός ο εξοπλισμός για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στόχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ενθάρρυνση και η ενεργή συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ανάλογες δράσεις και στο μέλλον, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βρετανίας. Μάλιστα, οι Βρετανικές αρχές ευχαριστούν θερμά τους υπευθύνους των τμήματων, το διοικητικό προσωπικό, τους συντονιστές της δράσης, καθώς και τους συνεργάτες της Εταιρείας Ανακύκλωσης ΑΕ, που συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια.